Και έχω έρθει στον καναπέ γιατί κοντά μας είναι ο Παντελής Νικολαίδης με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, της απελπισίας, της ανεργίας και όλων αυτών που περνάμε. Ο Παντελής θα μας πει για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και ποια είναι, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας κάπως έτσι. Ναι. Είναι επίκαιρο, μιας και έχει δοθεί μια παράταση στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων για τους απόφοιτους Λυκείου. Μέχρι τις 17 Ιουλίου, λοιπόν, όσοι έχουν δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Το ξέρεις, ηλιακτήδες εσύ αυτό. Τσου. Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, να ενημερώνω. Έτσι. Μέχρι τις 17 Ιουλίου. Πανελλήνιες δεν γεγονάς. Δεν ξέρω καν πώς γίνονται. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη γιατί μου κάνει παρατήρηση. Δεν το ήξερα, Γιάννη, διότι δυστυχώς αυτή την εβδομάδα ολόκληρη ασχολούμαι με το δημοψήφισμα και τις διαδικασίες του. Εντάξει, Γιάννη μου. Γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέχρι τις 17 Ιουλίου, λοιπόν, έχει δοθεί μια παράταση στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων για τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες. Έχουν δει τους βαθμούς τους, πώς έχουν πάει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είναι που θα συμπληρώσουν ποιες είναι οι ειδικότητες, ποια είναι τα επαγγέλματα που θέλουν να ακολουθήσουν στη ζωή τους. Ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς θα τους παρουσιάσουμε κάποιες έρευνες, οι οποίες θα τους δώσουμε ποια είναι τα επαγγέλματα που την επόμενη δεκαετία παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θα έχουν θετικές προοπτικές. Έχουμε πει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι η ανεργία στο ηλικιακό κοινό 18-24 φτάνει το 50%. Συνεπώς, πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει σωστή επιλογή της ειδικότητας που θα επιλέξουν το μηχανογραφικό τους, ακόμα και αυτοί που θα θελήσουν να αλλάξουν καριέρα και δεν βρίσκουν δουλειά αυτή την περίοδο και θέλουν να ακολουθήσουν ένα άλλο κλάδο, καλό είναι να ακούσουν ποιοι είναι αυτοί οι τομείς που θα παρουσιάσουν ραγδαία εξέλιξη. Μάλιστα. Άρα είναι κάτι που αφορά σε όλους μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει ηλικιακό όριο? Κανένα. Okay. Σε ακούμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που η οικονομική ύφεση βαθαίνει και ψαλιδίζονται λοιπόν όλες αυτές οι χιλιάδες θέσεις εργασίας, πρέπει να γίνει, όπως είπαμε, με σύνεση η επιλογή των ειδικοτήτων που θα μας προσφέρει ένα ασφαλές, όσο μπορεί, ασφαλές μέλλον. Τώρα, ένας τομέας ο οποίος προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει υψηλό ρυθμό ανάπτυξη είναι το διαδίκτυο και οι ιστοσελίδες. Δηλαδή, αυτό οι άνθρωποι έχει που... ανάπτυξη συνεχόμενη τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ο καθένας πια έχει και μια ιστοσελίδα. Είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι εταιρεία, είτε υπηρεσίες, είτε οργανισμός. Έχει στη διάθεσή του την ιστοσελίδα, έχει όλα τα δίκτυα, τα μέσα μάλλον κοινωνικής δικτύωσης που είναι το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το Blogspot, το YouTube. Το Google Plus, είναι πάρα πολλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, όσοι ασχολούνται στη δημιουργία, τη διατήρηση και τη δημοσίευση κειμένων ιστοσελίδων, θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες καριέρας. Μια ειδικότητα που κάνει θράψη στο εξωτερικό και ήδη και στην Ελλάδα έχει ανάπτυξη είναι ο social sitter, δηλαδή ο διαχειριστής των δικτύων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε πρόσωπα ή εταιρείες ή εργοδότες μάλλον που δεν έχουν το χρόνο να τα διαχειριστούν. Έχουν αποκλειστική ενασχόληση με το να φτιάχνουν, να ενημερώνουν όλα αυτά τα δίκτυα με υλικό, με προϊόντα, με υπηρεσίες, με τα selling points, τα δυνατά που μπορεί να έχει μια εταιρεία. Επίσης, στείλουν καμπάνιες, το digital marketing που λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή. Στείνεις μια καμπάνια για ένα προϊόν, για ένα κανάλι, για ένα αθλητικό σύλλογο, όπου πάει και μπορείς και κάνεις την καμπάνια σε στοχευμένο κοινό που θέλεις. Π.χ. η εκπομπή, θέλουμε να κάνουμε μια καμπάνια στο ηλικιακό κοινό 18-44, θέλουμε να πιάσουμε, ξέρω εγώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα ενδιαφέροντα που να έχουν, ξέρω εγώ, αθλητισμός, μόδα, ομορφιά. Το Facebook έχει αυτές τις δυνατότητες να στοχεύσει ακριβώς και την ηλικία και τα ενδιαφέροντα και την περιοχή. Άρα το digital marketing είναι απίστευτα δυνατό στη σημερινή εποχή και πολύ πιο οικονομικό από οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση, ακόμα και ένα πρόσωπο πολιτικό, στείνοντάς του μια καμπάνια, μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια κόσμο, πολύ περισσότερο και πολύ με περισσότερο χρόνο να το δει η ενδιαφερόμενη, παρά από την τηλεόραση που μπορεί να είναι ένα σποτ 5 δευτερολέπτων. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι περισσότερες πολιτικές δηλώσεις, τοποθετήσεις, ακόμα και οι αντιρρήσεις, μέσω Twitter και μέσω Facebook γίνονται. Και πρόσφατα έφτιαξε και σελίδα λογαριασμό και ο Ομπάμα. Ναι. Θέλω να πω ότι πίσω από κάποιους ανθρώπους, λοιπόν, κάποια έτσι δημόσια πρόσωπα, κρύβονται διαχειριστές. Βέβαια. Και ενίοτε απαντούν και οι ίδιοι κάποια φορά με το προσωπικό τους μήνυμα, ας πούμε. Δίνουν τη γραμμή εκείνη. Και φαντάσου ότι όταν ανεβάζει ένα πρόσωπο, ας πούμε πολιτικό ή ένας καλλιτέχνης, μια δήλωσή του στο διαδίκτυο, στο smartphone που όλοι πια έχουν smartphone, οποιαδήποτε ηλικία από 18-68, αυτόματα στο κινητό θα σου έρθει η ειδοποίηση
ότι ανέβηκε αυτό από το συγκεκριμένο άτομο. Φαντάσου δηλαδή πόσο γρήγορα, πόσο άμεσα μπαίνει στο οπτικό σου πεδίο οι υπηρεσίες ή το μήνυμα που θέλει να σου περάσει οποιοδήποτε. Δεν είναι τηλεόραση όπου τα μηνύματα έρχονται, τα σποτ κατά δεκάδες και ίσως δεν μένεις καθόλου. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας, το διαδίκτυο, οι ιστοσελίδες, ακόμα και η ασφάλεια των δικτύων, πόσο ασφαλές είναι το δίκτυο σε μια εταιρεία. Μάλιστα. Από τους hackers. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, ναι. Ξένες γλώσσες λοιπόν. Όσο λοιπόν η παγκόσμια αγορά επεκτείνεται, διερμηνείς, εκπαιδευτές, μεταφραστές, όσοι έχουν σχέση με τον τομέα της γλώσσας, θα έχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση έχουν οι γνώστες της αραβικής γλώσσας και της κινέζικης. Και τα ρώσικα, νομίζω. Και τα ρώσικα. Όλες οι εξαγωγές λοιπόν που γίνονται σε μέλι, σε βιολογικό λάδι στην Κίνα, ακόμα και στον αραβικό κόσμο, χρειάζονται λοιπόν κάποιους μεταφραστές. Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ζουν αυτή τη στιγμή 3.000 Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς. Mm. Ένα μυστικό λοιπόν, προκειμένου να προσελκύεις όλο αυτόν τον κόσμο, τον αραβικό κόσμο, είναι να γνωρίζεις έστω την αραβική γλώσσα. Ναι. Μου κάνει σχόλια τώρα ο άλλος, ότι και ο Μεγακλής Βιντιάδης εκεί μένει. Κι άλλοι μένουν εκεί. Ναι. Άρα λοιπόν, το να γνωρίζεις μία ξένη γλώσσα και μάλιστα όπως προείπες, κάποια που. Ξεχωριστή, ναι. Ξεχωριστή, που βλέπεις ότι το μέλλον της αγοράς κινείται εκεί. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μία εργασία, μία επιλογή τέλος πάντων. Θα σε διαφοροποιήσει, θα σε εξειδικεύσει, ναι, στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Ναι. Ωραίο μου ακούγεται αυτό, για τα παιδιά μου σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό έχω χαζέψει. Θα τους μάθω, θα τους πω, θα μάθετε κινέζικα και ρώσικα τώρα. Τι άλλο, λογιστές. Όσο λοιπόν υπάρχει φορολογία, που θα υπάρχει φαντάζομαι για λίγα χρόνια, μέχρι 200 χρόνια ακόμα. Ποιος ήρθε? Οι λογιστές λοιπόν θα παραμένει ένα επάγγελμα, λογιστές, φοροτέχνες, ένα επάγγελμα που θα είναι απαραίτητο από τον ιδιώτη μέχρι τον κάθε επαγγελματία. Να. Ιδιαίτερα έτσι, άνθρωποι όπως είμαι εγώ που δεν τα πάω καλά, ούτε με τους αριθμούς, ούτε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μόνη μου. Ο λογιστής είναι αυτός που αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει τις δικές μου υποχρεώσεις. Ισχύει αυτό. Πιστεύω ότι κι άλλοι είναι σαν και εμένα που δεν το κατέχουν το άθλημα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα κάνουν μόνοι τους. Τις δηλώσεις. Τι γράφεις εσύ, γιατί δεν ακούσεις συζήτηση. Θα βγεις από την τάξη. Εντάξει. Ακόμα και σε εταιρείες. Κάθε εταιρεία έχει ένα λογιστικό τμήμα το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από ένα άτομο μέχρι και 10, 15 άτομα. Άρα οι ανάγκες δεν είναι μόνο για τους ιδιώτες, αλλά και για υπηρεσίες, για εταιρείες, έτσι. Μάλιστα. Η ασφάλεια λοιπόν. Την τελευταία δεκαετία λοιπόν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια, στις υπηρεσίες περιπόλου, στην ασφάλεια VIP προσώπων και στην ασφάλεια χρήματα αποστολών. Άρα λοιπόν η ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη πάνω στον τομέα της ασφάλειας, κάθε χρόνο οι ανάγκες αυξάνονται και ζητάνε εξειδικευμένα στελέχη. Mm. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό για να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα προσπαθώ να κάνω ένα μάζεμα των επαγγελμάτων αυτών, να δω τι θα σπουδάσω τα παιδιά μου. Εγώ θα σου προτείνω αυτό που είναι ο αγαπημένος μου τομέας. Καλά, ο γιος μου πάει στην ασφάλεια. Ασφάλεια. Το ναι. Ναι. Okay. Ο τελευταίος τομέας που αναφέρω είναι η υγειονομική περίθαλψη και αποκατάσταση. Λόγω του ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου ζωής, υπάρχει γύρανση του πληθυσμού, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και αποκατάσταση. Η υγειονομική περίθαλψη είναι ό,τι έχει σχέση με νοσηλευτική, αποκατάσταση ό,τι έχει σχέση με φυσικοθεραπευτές, με ψυχολόγους, λογοθεραπευτές. Είναι λοιπόν κάποια επαγγέλματα που αναμένεται να ήδη παρουσιάζουν ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, μεγάλες ανάγκες στην αγορά εργασίας. Και αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα είναι αυτά που για μένα θα έχουν ραγδαία άνοδο και πολύ θετικές προοπτικές. Νοσηλευτής, φυσικοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος. Ωραία. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν σε αυτό το μέρος της συζήτησής μας, λέμε ότι ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο και τις ιστοσελίδες, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειρίζονται πίσω από κάποια δημόσια πρόσωπα ή μεγάλες εταιρείες. Σωστά. Καλά τα λέω. Σωστά. Συνέχισε εσύ, κοροϊδεύει. Οι ξένες γλώσσες, έλα παιδί. Ξένες γλώσσες. Ναι, να ανακεφαλαιώσουμε. Αραβικά, κινέζικα, ρώσικα, λογιστικά, φοροτεχνικά, ασφάλεια εταιριών, επιχειρήσεων, VIP προσώπων, χρηματοαποστολών και τέλος ένας πολύ δυνατός τομέας, υγειονομική περίθαλψη και αποκατάσταση,
που δυνατά επαγγέλματα είναι η φυσικοθεραπεία, η νοσηλευτική, η λογοθεραπεία και η ψυχολογία με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης. Στο μόνο ίσως επάγγελμα που δεν ξέρω τι σπουδές χρειάζονται, για την ασφάλεια βεβαίως αναφέρομαι. Ναι. Καλό είναι να μιλάνε μια ξένη γλώσσα, έτσι, οι άνθρωποι που ασχοληθούν με αυτό. Τα αγγλικά, νομίζω ότι είναι το πιο σύνηθες. Αλλά θα πρέπει να έχουν επιλέξει και στο στρατό μια μονάδα, τέλος πάντων, που να τους δίνει τη δυνατότητα της εκπαίδευσης να μπορούν να συνεχίσουν. Είτε αυτό, είτε σχολές που υπάρχουν αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας, είτε τα ΙΕΚ, είτε τα Κέντρα Διαβίου Μάθησης, τα οποία προσφέρουν κατάρτιση, πλήρη κατάρτιση, είτε 2 χρόνια που είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, είτε εξάμηνη κατάρτιση με τα Κέντρα Διαβίου Μάθησης. Χρειάζεται οπωσδήποτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να ασκήσει το επάγγελμα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να το ασκήσει οποιοδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Αυτά είναι κάποια από τα επαγγέλματα του μέλλοντος που πιστεύουμε ότι θα έχουν πολύ θετικές προοπτικές, ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, στηρίζονται σε έρευνες, σε μελέτες και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Και εδώ θα δούμε λοιπόν την έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιά που παρουσιάζει αναλυτικά ποια είναι τα επαγγέλματα που πιστεύετε ότι θα έχουν θετικές προοπτικές στα επόμενα χρόνια. Όπως βλέπουμε, πληροφορικός δικτύων, φοροτεχνικός, λογιστής. Στα τουριστικά, τομέας του τουρισμού και των ξενοδοχειακών, δημόσιες σχέσεις, ξεναγοί, μεταφραστές, εμποροπλοίαρχοι, μηχανολόγοι, μηχανικοί και πολιτικοί μηχανικοί, και αυτό αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ δυνατά, γραφίστες, ακτινολόγοι, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων ή εργαστηρίων. Ο πολιτής είναι μια ειδικότητα διαχρονική. Οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο πρέπει να μπορεί να πουλάει είτε τον εαυτό του είτε την εταιρεία του. Γεωπόνος, οινολόγος, μάγειρας, ζαχαροπλάστης είναι και αυτές οι ειδικότητες με θετικές προοπτικές. Οι τεχνικές ειδικότητες του ηλεκτρολόγου, υδραυλικού, ψυκτικού, αλουμινά. Αυτά επαγγελματίας οδηγός. Επαγγέλματα λοιπόν που στο παρελθόν έλεγαν η γιαγιά. Συνέχισε για να. Ναι, εργοθεραπευτής, ο ειδικός στα άτομα με ειδικές ανάγκες, φυσικοθεραπευτής, νοσηλευτής. Τα επαγγέλματα ομορφιάς κρατάνε ακόμα, αισθητικός, κομμωτής, διαιτολόγος και τέλος λογοθεραπεία και ψυχολογία. Τώρα βλέπω επαγγέλματα τα οποία κάποτε τα θεωρούσαν υποδιέστερα. Δηλαδή, β' διαλογής, ναι. Ναι. Β' επιλογής. Σου έλεγαν, ρε παιδί μου, θέλω να γίνεις γιατρός, θέλω να γίνεις δικηγόρος. Ή λέγανε στην τράπεζα. Καλά, κάτι ξέραμε γι' αυτό. Το να ήσουν, ας πούμε, υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος ήταν, ξέρεις. Το είχαν αλλιώς. Είδες όμως που, και το έχω ακούσει σε πολλούς σχολιασμούς μεταξύ μας που λέμε ότι πιο δύσκολα βρίσκεις υδραυλικό και ηλεκτρολόγο παρά γιατρό. Μεγαλύτερη είναι η αμοιβή του ηλεκτρολόγου από του γιατρού. Ακριβώς. Και του κλειδαρά. Κλειδαρά δεν βρίσκεις ποτέ. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν επαγγέλματα που τα έχουμε στο μυαλό μας ως δεύτερα. Εξακολουθείς να με γράφεις. Εξακολουθείς. Ακούω. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Σήμερα δεν με αγαπάει η ελευθερία. Τι θέλεις, Γιάννη, να πάμε στα. Λοιπόν, τα επαγγέλματα με αρνητικές προοπτικές. Κοίτα τώρα, και λέγαμε για τους γιατρούς. Λέγαμε και τους δικηγόρους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι έχουν βγει δεκάδες χιλιάδες. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Φαρμακοποιοί, βιολόγοι, χημικοί, γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι, ναυπηγοί, αεροναυπηγοί, αστρονόμοι, κλωστοϊφαντουργία έχει. Οι αστρονόμοι γιατί. Το σαούβο κυκλοφορούνε. Γιατί. Αναδουλειά. Δημοσιογράφοι. Α, μάλιστα. Ναι. Δημοσιογράφοι. Δεν το σχολιάσω. Δεν το σχολιάσω. Όλοι οι πικραμένοι τραγουδιστές θα γίνουν δημοσιογράφοι. Ναι. Άλλο. Άλλο. Τι είναι αυτό, μου βάζετε ειδικά εφέ. Κοινωνιολόγοι, ηθοποιοί. Μουσική, σκηνοθέτες, ζωγράφος, θεατρολόγος, ιστορικός, αρχαιολόγος, γεωγράφος, λαογράφος, φυσικός, μαθηματικός, αεροσυνοδοί, ενδυματολόγοι, εικονολήπτες, ηχολήπτες. Όξο και εσύ, θα σου λέω. Ιατρικοί επισκέπτες. Αυτά λοιπόν τα επαγγέλματα έχουν αρνητικές προοπτικές και να εξηγήσουμε γιατί. Επειδή υπάρχει τεράστια, θα πληθώρα προσφορά. Και είναι κορεσμένη η αγορά, έτσι. Πόση πια. Είναι το ισοζύγιο της προσφοράς και της ζήτησης. Αν η προσφορά είναι τεράστια και η ζήτηση είναι μικρότερη, έτσι. Αναγκαστικά περνάμε σε αρνητικές προοπτικές. Έτσι, έτσι. Και εκεί που σου έλεγε η γιαγιά σου, παιδί μου, σπούδασε να γίνεις γιατρός,
Τώρα λες, δεν γινόμουν ηλεκτρολόγος. Όχι, το χειρότερο. Μην γίνεις κομμότρια, γίνε δημοσιογράφος. Γίνε δημοσιογράφη και τελικά οι κομμότρες έχουν δουλειά. Εντάξει. Εγώ θα σου πω και οι κομμότρες που το παίζουν δημοσιογράφοι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Υπάρχουν κι αυτές, ε. Ναι. Ό,τι δηλώσει στην Ελλάδα. Και υπάρχουν, υπάρχει διπλή ιδιότητα. Δημοσιογράφος κομμότρια, είναι σένα. Και ασχολείται μόνο με τρίχες. Πάμε λοιπόν στους τρόπους... Με επαναφέρει στην τάξη ο Αλαμανάχος. Μου τη λέει. Ναι. Όχι, λέγε εσύ, άστον αυτό να λέει. Εντάξει, έχω συνηθίσει. Να κάνουμε μία παρένθεση και επειδή βγήκε τελικά το βάουτσερ που λέγαμε του ΑΕΔ, είναι το πρόγραμμα του ΑΕΔ για 8.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών. Έγινε η προκήρυξη την Πέμπτη, προχθές δηλαδή. Άμα είσαι 30, δηλαδή πεθαίνεις, ας πούμε. Μέχρι και 30. Εντάξει. Θα βγει κάποιο άλλο πρόγραμμα, 30-60. Τι να κάνουμε. Γιατί βγαίνουν πολλά προγράμματα 18-29. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Ότι η ανεργία είναι η μεγάλη 50%. Φτάνει και 60%. Είναι στα ηλικιακά κοινά 18-24. Ξέρεις τι όμως, η εποχή που περνάμε, συνήθως τη μεγαλύτερη ζημιά την παθαίνουν άνθρωποι 30+, που έχουν ήδη φτιάξει μια οικογένεια και είναι άνεργοι. Έτσι. Και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Uh-huh. Θα πρέπει λίγο να δείξουν και εκεί μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, συμπάθεια, μια προσοχή. Γιατί είναι πάρα πολλοί άνεργοι που μετά από μια ηλικία, κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να βρουν δουλειά εύκολα. Και αναγκάζονται να κάνουν αλλαγή καριέρας, είναι αυτό που λέμε. Αν μπορέσουν, Αν μπορέσουν. Ένας άνθρωπος που είναι 55 ναι, είναι και δύσκολο. Φεύγει και τον διώχνουν από τη δουλειά του λίγο πριν τη σύνταξη. Τι αλλαγή καριέρας να κάνει, κατάλαβες, δηλαδή πόσο πια. Εντάξει, ήταν απλά μία παρένθεση. Ναι. Γιατί το βλέπω, το ακούω, γι' αυτό το λέω. Αυτά τα προγράμματα είναι βασικά για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Είναι για τα άτομα που δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Δηλαδή υπάρχουν και ηλικίες, φτάνει 20. Για τους πολιτικούς μιλάς τώρα. Ναι, για τους πολιτικούς λοιπόν. 18-29 έχουμε πολιτικό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι όλοι πολύ μεγαλύτεροι. Στο εξωτερικό υπάρχει. Υπάρχει. Και το είχαμε παίξει και βίντεο. Ναι. Νομίζω. Τέλος πάντων. Είναι 8.000 λοιπόν θέσεις. Ναι. Θα είναι οι αιτήσεις μέχρι τέλος του Ιουλίου. Mm-hmm. Θα γίνει τοποθέτηση σε χώρους τουρισμού, σε τομείς του τουρισμού. Άρα 8.000 νέοι 18-29 για 5 μήνες, περίπου 2.500 ευρώ θα είναι η αμοιβή για αυτό το πεντάμινο. Θα μπορούν τουλάχιστον να αποκτήσουν μια εργασιακή εμπειρία σε ένα τομέα της ελληνικής οικονομίας που πιστεύω ότι είναι από τους πιο δυνατούς. Οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή και θέλουν να έχουν περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που μπορούν να μπουν? Ιστοσελίδα. Θα μπορέσω, μπορώ να δώσω ένα mail, να τους ενημερώνω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, να τους ενημερώνω και προσωπικά. Ακόμα καλύτερα να έχουν μια επαφή μαζί σου λοιπόν οι τηλεθεατές μας, σε ό,τι απορία έχουν ή εμείς δεν προλάβαμε να καλύψουμε κάποια πράγματα, όσες φορές συναντιόμαστε, να μιλάνε απευθείας μαζί σου. Τι είπες? Θα με απολύσεις? Θα στείλω mail στον Παντελή. Χαζή είμαι. Πες το mail σου. Λοιπόν, είναι P. Nikolaidis. Ναι. PNIKOLAIDIS. Παπάκι. Med College. MEDCollege.edu.gr. Τώρα δύσκολο να το κρατήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή στο Facebook που μου έχουν βρει. Παιδιά, πάρα πολύ. Αυτό θα κάνετε. Στο Facebook. Νικολαίδης Παντελής. Και από εκεί πέρα θα το δείτε. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο inbox μπορεί να μου στείλετε ό,τι πληροφορία θέλετε να σας τη δώσω. Έτσι. Ναι, θα φτιάξουμε και εμείς ως εκπομπή ένα mail που θα αφορά στο θέμα αυτό. Γιατί θα έχουμε διάρκεια στη συνεργασία αυτή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Πάμε. Ρίχτω. Περιληπτικά, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει βέβαια μεγάλη ανάλυση. Μπορούμε να το δούμε και σε άλλες εκπομπές. Τρόποι αναζήτησης εργασίας που, επειδή δεν έχουμε πολλά μηνύματα, πώς θα βρούμε δουλειά πέρα από την πατροπαράδοτη μέθοδο, την παραδοσιακή μάλλον μέθοδο με τις αγγελίες σε εφημερίδες. Υπάρχουν τα λεγόμενα job sites, όπως είναι το skywalker.gr, καριέρα.gr. Υπάρχουν οι εταιρείες συμβούλων εργασίας, Adeco, Manpower, πάρα πολλές εταιρείες. Οι αγγελίες εφημερίδες, είτε είναι σε τοπικό τύπο, ακόμα και του Δήμου μια εφημερίδα μπορεί να έχει αγγελίες που να θέλουν και τον τοπικό χαρακτήρα. Οι μέρες καριέρας μπορούν να κάνουν διάφορα ΤΕΙΑ ή διάφοροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ακόμα και Δήμοι. Οι ιστοσελίδες των εταιριών που ενδιαφερόμαστε να δουλέψουμε. Α, οπότε βλέπεις, ανεβάζουμε το βιογραφικό. Ναι, και το ανεβάζουμε το βιογραφικό. Mm-hmm. Και ένα πολύ σημαντικό για μένα, η αξιοποίηση
το social media και ειδικά το επαγγελματικό εργαλείο, το κατεξοχήν που λέγεται LinkedIn. Είναι το επαγγελματικό μας εργαλείο, το προφίλ μας, όπου εκεί συνδεόμαστε με τις εταιρείες του ενδιαφέροντό μας. Έχω σπουδάσει τουρισμό, συνδέομαι με όλες τις εταιρείες του τουρισμού. Αυτό που είπες πριν για τις ιστοσελίδες εταιρείων που μπορεί κάποιος να ανεβάσει, να στείλει το βιογραφικό του, έχει δεν έχει καινή θέση. Έτσι. Αλλά στα υπόψη της εταιρείας. Βέβαια. Βγαίνει στο HR, στο τμήμα HR ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο αποθηκεύεται και ανασύρεται τη στιγμή που υπάρχει καινή θέση. Μάλιστα. Έξυπνο αυτό. Θα ξεκινήσω να στέλνω σε κανάλια. Πλάκα κάνω. Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να σχολιάσουμε με τον Παντελή Κυριάννη. Ε, κοιτάγε τα φωνή. Αυτό το όχι ρε φίλε, εσύ και ο Μεταξάς, δηλαδή όχι, ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, το Μεταξάς θα τους φτιάχνει το κονιάκ, ρε. Με παρεξήγησες. Παντελή μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι θα δεχτείς και άλλα μηνύματα, γιατί από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε και μιλήσαμε και αναπτύξαμε κάποια θέματα, μου είπες ότι πολλοί ήταν αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία να σε ψάξουν, να σε βρουν και να σε ρωτήσουν. Και το χάρηκα πολύ αυτό. Εύχομαι σήμερα που είναι και Σάββατο, γιατί συνήθως είμαστε καθημερινές μαζί, που είναι περισσότερος κόσμος σπίτι και άνεργοι άνθρωποι ή γονείς νέων ανθρώπων που ψάχνουν τον προσανατολισμό τους, να θυμηθούν το όνομα και το επώνυμό σου, να το πούν στα παιδιά τους, ούτως ώστε να σε βρουν στο Facebook, Παντελής Νικολαίδης, και από εκεί και πέρα να έχετε μια τέτοια επαφή και με τις δικές σου σωστές συμβουλές να βρουν και τα παιδιά αυτά το δρόμο τους. Έτσι. Μακάρι να βοηθήσουμε. Έτσι. Θα σε κάνουμε must, λέει ο Γιάννης Αλαμάνος. Είναι must, ούτως ή άλλως. Είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.